Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και θα παρακαλούσα για να μην παρεξηγηθεί και η αντίληψή μου περί κινήματος και μητού. Είναι εύκολο πράγμα να το λέμε. Ακούσατε όμως την Μαρία όπως πώς το είπε και το είπε πολύ καλύτερα και πολύ πιο νομικά τεκμηριωμένα, την έμφυλη βία και παρενόχληση. Θα μπορούσε να είναι και έμφυλη και διεμφυλική και να είναι διευρυμένος ο όρος. Μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο από το να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι υπάρχει ένα. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενός. Εδώ το διευκρινίζω. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενός. Ούτε της κυβέρνησης ότι μπορεί να θέλει να το λύσει. Εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε το χωροφύλακα. Εδώ είμαστε για να παράγουμε πολιτική. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να πηγαίνω στις δομές. Σε ζητήματα βαθιά, ευαίσθητα προσωπικά, που υποκριτικά τα χαρακτηρίζουν όλοι ευαίσθητα προσωπικά, να πάω να ελέγχω αν κάνουν τη δουλειά τους περιπτωσιολογικά, που μπορεί να είναι και έτοιμη την ώρα που θα πάω εγώ. Δεν είναι δουλειά των βουλευτών και της Επιτροπής αυτή. Είναι η κοινωνία ολόκληρη να βοηθηθεί με παραγωγή νομοθετικού έργου να στραφεί προς μια κατεύθυνση που να είναι ορθή. Και δυστυχώς δεν τη βλέπω και θα σας εξηγήσω γιατί δεν τη βλέπω. Ό,τι και νόμους να φτιάξουμε εμείς εδώ. Όσο και ευαίσθητοι να είμαστε, όταν υπάρχει γυναίκα σήμερα η οποία εμφανίζεται σε νοσοκομείο για βιασμό ή σε αστυνομικό τμήμα για βιασμό και της λένε να μείνει τρεις μέρες άπλητη μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος γιατρός να την εξετάσει ή ιατροδικαστής, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πόσους νόμους θέλετε να φτιάξω? Τι περνάει μια γυναίκα η οποία είναι βιασμένη? Ένας ομοφυλόφιλος βιασμένος αυτή τη στιγμή. Που έχει κάνει ομοφυλική επιλογή. Τι έχουμε πάθει? Νομίζω ότι την έχουμε πατήσει, αλλά είναι του συστήματος η αντίληψη. Και μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Έχουμε μπερδέψει τον ατομισμό και την ατομική επιλογή με τα ατομικά δικαιώματα. Τα ατομικά δικαιώματα, αν δεν πατήσουν στέρεα σε κοινωνικές, στα κοινωνικά δικαιώματα, δεν πρόκειται να εξασκηθούν ούτε ως ατομικά δικαιώματα. Θα είμαστε σε ένα επίπεδο να εισπράττουμε μονίμως το αποτέλεσμα μιας νοοτροπίας, χωρίς να μπορούμε σιγά σιγά αυτή την νοοτροπία, όχι σιγά σιγά, άμεσα και δραστικά θα έλεγα εγώ, αλλά εγώ σας λέω, έστω και βαθμιδών, να την αλλάξουμε επί της ουσίας. Λέω, φέρω τώρα ένα παράδειγμα. Κάναμε εμείς προτάσεις τότε και τις αρνήθηκαν όλοι. Ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε πει, εκτός από τις γυναίκες, το δεύτερο γενικευμένα μαζικό κομμάτι άσκησης βίας έμφυλης είναι σε άτομα που έχουν ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό ή δυσφορία φύλου. Το λέω το δυσφορία φύλου με την έννοια ότι δεν αισθάνονται καλά στο φύλο που είναι και θέλουν να αλλάξουν φύλο. Και το λέω δυσφορία φύλου για να είμαι και ακριβής επιστημονικά όσο μπορώ στον όρο. Και είχαμε πει και είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στον αντιρατσιστικό νόμο ως ΚΚΕ να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τις ομοφοβικές ρατσιστικές επιθέσεις. Δεν ακουστήκαμε. Τον αντιρατσιστικό νόμο δεν ακουστήκαμε καν. Πάμε στις κοινωνικές δομές. Αν πάμε στις κοινωνικές δομές, χρειαζόμαστε να είναι σύγχρονες, να είναι δημόσιες, να είναι στελεχωμένες με επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων και κατά την άποψή μας θα έπρεπε να αρχίζουν από το σχολείο. Από το σχολείο. Όταν δεν προσλαμβάνονται κοινωνιολόγοι και δεν προσλαμβάνονται ειδικοί παιδοψυχολόγοι να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί στην ενδεχόμενη διαφορετική ατομική του σεξουαλική επιλογή και προσανατολισμό. Όχι να το διορθώσουν, προσέξτε με, μην δω κανένα να παρεξηγεί αυτό που λέω, στην επιλογή του. Για να μπορεί να καταλήξει κάποια στιγμή οποιοδήποτε, φέρνω ένα παράδειγμα, θελήσει να κάνει αλλαγή φύλου. Να θελήσει κάποιος στην Ελλάδα να κάνει αλλαγή φύλου, να έχει δωρεάν παροχή των ιατρικών απαιτούμενων υπηρεσιών γι' αυτό. Με τεκμηριωμένες θέσεις, με επιστημονική βοήθεια, με αναγκαία μέτρα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που βιώνουν, έχω ακούσει μέχρι στιγμής, και για τους εργαζόμενους, και για τους μαθητές, και για τις μαθήτριες, και για τα άτομα με ομόφυλο προσανατολισμό, τις λέξεις mobbing, τις λέξεις πώς το λένε, bullying, ξέρετε τι εννοώ. Αλλά αυτά δεν μεταφράζονται στη δομή εκείνη η οποία μπορεί να υποδεχτεί, πρώτα απ' όλα το θύμα. Μιλάμε για τον εγκλισμό, ότι μέσα στον εγκλισμό αυτό ήρθε και διωγγώθηκε. Βεβαίως διωγγώθηκε στον εγκλισμό, αλλά ταυτόχρονα διωγγώθηκε και η αντίληψη της απελπισίας.
Πείτε μου, αν αυτή τη στιγμή παιδί ή γυναίκα σε συνθήκες εγκλεισμού ή μη εγκλεισμού καταφέρει να τηλεφωνήσει στο 100 ή στο αστυνομικό τμήμα. Ο πατέρας μου δεν είναι τη μάνα μου, η μάνα μου δεν είναι τον πατέρα μου, δεν με απασχολεί. Σας μιλάω για ενδοοικογενειακή βία. 99% θα είναι η γυναίκα το θύμα ή τα παιδιά. Σε πόση ώρα θα πάει κάποιος και αυτός ο κάποιος που θα πάει σε αυτό το σπίτι, εάν θα παρέμβει, αν θα έχει δίπλα του έναν άνθρωπο να τον βοηθήσει πώς θα παρέμβει, γιατί άμα πάει να μπει μέσα και να πει «Γεια σας, καλημέρα, κάτι έγινε εδώ μέσα, άστα, δεν έγινε τίποτα», του πει ο άλλος, σηκωφύγει και έτσι σημαίνει 9 στις 10 περιπτώσεις. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και δεύτερον, αν θελήσει να απομακρύνει τα θύματα, πού θα τα πάει? Έχουμε κάποιο πρωτόκολλο? Έχουμε κάποιο οδηγό? Έχουμε πρωτόκολλο εξέτασης βιασμού που να το ξέρουν και οι γιατροί και ο τελευταίος γιατρός της γειτονιάς? Όχι. Στο εξωτερικό έχουν φτάσει και έχουν kit βιασμού. Δεν είναι το παλιό, ξέρετε τι εννοώ, περιμένουμε, μπας και βρούμε σπέρμα. Άμα βάλεις 7 προφυλακτικά δεν υπάρχει σπέρμα. Παρακάτω. Στο βιασμό. Άμα όμως έχουμε αποδεχτεί ότι τον συνδυάζουμε με τη βία, θέλετε τότε ειδικό πρωτόκολλο για την εξερεύνηση των συνθήκων βίας κατά τις οποίες έγινε. Και αν αυτό είναι δύσκολο στα εκτός οικογένειας άτομα, φανταστείτε στα εντός οικογένειας άτομα. Άρα, για να ασκηθούν τα ατομικά δικαιώματα και οι ατομικές επιλογές και η ελευθερία, την οποία με πολύ μεγάλα ωραία λόγια μπορούμε να στηρίξουμε όλοι μας και να λέμε όλοι μας ότι όλοι είναι ελεύθεροι να εκφραστούν όπως θέλουν και να κάνουν το σώμα τους όπως θέλουν, και όταν έρθει η ώρα να κάνεις το σώμα σου όπως θέλεις, ακόμα και αν έχεις υποστεί την ταλαιπωρία και είσαι θύμα της επιλογής σου, δεν έχεις που να πας. Και το σώμα σου περιφέρεται. Και περιμένεις μόνο να το ανακαλύψεις από το Facebook, όπως σήμερα το πρωί. Κάποιος ο οποίος ξεφτελίστηκε και έφαγε ξύλο από μια δεκάδα ατόμων. Άρα, πέρα από την υποδοχή, χρειάζεται και μια παρέμβαση σε ένα επίπεδο τέτοιο, ώστε να υπάρχουν πρωτόκολλα. Δεν μπορείτε να φτιάξετε δομή σε κάθε χωριό, κυρία Σιρεγέλα. Και να θέλετε. Δεν μπορείτε να φτιάξετε. Μπορείτε να έχετε όμως ένα αυστηρότατο πρωτόκολλο. Για τον αστυνόμο, για τον δάσκαλο, για τον καθηγητή, για τον δήμαρχο, για τον... Δεν ξέρω ποιος κόρακας θα είναι ο υπεύθυνος, στον οποίο κάποιος να μπορεί να καταφύγει πέρα από το στενό εργασιακό του περιβάλλον, τον ιδιοκτήτη του γραφείου, τον ιδιοκτήτη του μικρού εργοστασίου, της μικρής επιχείρησης που δουλεύει, της γυναίκας που είναι μετά, του παιδιού να μην φοβάται, της δασκάλας να μην φοβάται να πάει να καταγγείλει ότι ξέρετε κάτι, εγώ αυτό το παιδί το βλέπω 10 μέρες τώρα το οποίο έρχεται στο σπίτι και είναι άϊπνο και τσακισμένο στο ξύλο. Πόσες δασκάλες πρέπει να περάσουν γολγοθά και δάσκαλοι για να μπορούν να εμφανιστούν κάπου και να μιλήσουν? Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική παρέμβαση, η οποία δεν μπορεί να εξαντλείται στην υιοθέτηση ευρωπαϊκών θεσμών. Και μη μου τους κάνετε και όλους αυτούς. Με σας συγκετεύω, όλοι σας, όλοι σας. Μη μου τους θεοποιείτε. Διότι από τις νομοθεσίες τις ευρωπαϊκές μέχρι την εφαρμογή, σε χώρες αυτή τη στιγμή όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, καλύτερα να μην ανοίξουμε συζήτηση. Γιατί υπάρχουν και χώρες με πολύ λιγότερα δικαιώματα από αυτά που υπάρχουν εδώ. Επομένως, δεν είναι ενιαίο, δεν είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι άγιες οι Βρυξέλλες που νομοθετούν και τα έχουμε εμείς δεν εφαρμόζουμε. Ό,τι και να ενστερνιστούμε από την διεθνή εμπειρία, εδώ στην Ελλάδα έχουμε εγγενείς αδυναμίες και υποκριτική διάθεση. Μόλις κάποιος ξεσπάσει, γίνεται της μόδας, γίνεται ένα ρεύμα. Μιλάμε πολύ, λέμε πολύ, εκφραζόμαστε, το συζητάμε. Και όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, εδώ έχουν πτώματα που περιμένουν τον ιατροδικαστή ένα μήνα, όπως συνέβη στα Λεχένα. Αλήθεια σας το λέω. Ένα μήνα στο ψυγείο ήταν ο άλλος. Και περίμενε η γυναίκα του να τον θάψει και να βγάλει τη σύνταξη. Και εξαιτίας αυτού δεν έβγαζε σύνταξη γιατί πήγε ιατροδικαστής. Άνθρωποι λείπουν από το σύστημα, το καταλαβαίνετε. Άνθρωποι, επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, γιατροί, εξειδικευμένοι, νοσοκόμες εξειδικευμένες. Άνθρωποι που συλλέγουν τα στοιχεία. Αστυνομικοί ευαισθητοποιημένοι, την άκουσα τη γυναίκα που να λέει, είναι περήφανη. Προσπαθούν εκ των ενόντων. Αυτά πρέπει να είναι μια ενιαία γραμμή. Δεν θα διαφωνήσετε εσείς, έχετε υπάρξει και συνάδελφος, ξέρετε. Στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο δεν έπρεπε να ελέγχει την εικόνα που εκπέμπεται προς τα έξω? Δεν θα έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα να τα κοιτάμε πιο συνολικά? Δηλαδή, κοινωνικές δομές, πάνω στις κοινωνικές δομές να μπορεί να ασκηθεί το ατομικό δικαίωμα, γιατί αλλιώς
χωρίς την κοινωνική δομή, το ατομικό δικαίωμα είναι ατομισμός. Το όποιος μεταξύ μας τώρα, όποιος έχει λεφτά βρίσκει λύση, όποιος δεν έχει λεφτά δεν βρίσκει λύση σε τίποτα από όλα αυτά. Για να πληρώσει και εδώ. Και να είναι δωρεάν οι υπηρεσίες. Μία καταγγελία σήμερα συνεπάγεται και έξοδα. Το καταλαβαίνετε. Μία διεκδίκηση δικαιώματος ξυλοδαρμένης γυναίκας, η οποία κρέμεται από το μισθό του άντρα της και δεν έχει η ίδια δουλειά, με δύο παιδιά. Πώς θα αντιμετωπιστεί, πιστέψτε με, πώς θα πάει στα δικαστήρια αυτή η γυναίκα, πείτε μου. Μπορεί να μην έχει λεφτά ούτε από το εισιτήριο να βρει να πάει στη δομή. Ούτε είναι η δουλειά του κράτους να γίνει συλλέκτης αυτών των πραγμάτων, ούτε να βάλει κάμερες μέσα στα σπίτια. Σωστό. Δηλαδή, για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, πρέπει η πολιτική να πάει. Το κράτος δεν το θέλει αυτό. Το κράτος, η κοινωνία η ελληνική, δεν το ανέχεται. Και επειδή δεν το ανέχεται, έχει αυτές τις δομές, αυτά τα πρωτόκολλα, αυτή την νοοτροπία, αυτή την νομοθεσία, αυτές τις ποινές, αυτές τις συνέπειες. Αν δεν γίνει αυτό, έχω την εντύπωση ότι η πανδημία τώρα που μοιάζει να τελειώνει με την έννοια της χαλάρωσης των μέτρων, δεν ξέρουμε και πώς θα πάει. Εύχομαι να πάει στα αλήθεια πολύ καλύτερα. Εύχομαι να εμβολιαστεί ο κόσμος όσο γίνεται περισσότερο. Να ξεφύγει από τον σκοταδισμό της αντίληψης ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και χωρίς την επιστήμη. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε υπόψη σας ότι τώρα θα δείτε τη χειρότερη μορφή συσσόρευσης αποθυμένων, άσκησης βίας που αναβλήθηκαν, έχω συνέστηση του βάρους της κάθε λέξης που λέω, και συσσωρεύτηκαν μέσα στους όρους της πανδημίας. Με επιδεινούμενες οικονομικές, εργασιακές, επαγγελματικές και κοινωνικές συνθήκες, όχι μόνο εξαιτίας της πανδημίας, δεν θα επεκταθώ, δεν θέλω να κάνω μικροπολιτική σήμερα εδώ, θέλω να σας ξεκαθαρίσω τη σαφή θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για να ασκήσει κάποιος το δικαίωμα στο σώμα του και τη σεξουαλική του επιλογή χωρίς να τον ανακαλύπτουμε όταν ξυλοδαρθεί ή βιαστεί ή εξευτελιστεί ή παρενοχληθεί, πρέπει να αλλάξουν πολλά και κυρίως η δομή, η κοινωνική για την άσκηση της ατομικής ελευθερίας ως δικαίωμα και όχι ως ατομισμός. Προσπάθησα να το κάνω όσο γίνεται σαφέστερο για να μην δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να μου πει ότι μετά την πανδημία ερχόμαστε με μια στατιστική που λέει τόσα γίνανε έτσι, ευτυχώς πιάσαμε κάποιον, το χώσαμε 2 μέρες, 6 μήνες φυλακή και έφαγε 6 μήνες φυλακή και θα εφησυχάσει η κοινωνία. Εδώ στην Ιταλία αφήσανε μαφιόζο άνθρωπο ο οποίος σκότωσε 100 και έλειωσε ένα παιδάκι σε οξύ. Επομένως, μην το συζητάμε αυτό και έχουμε και ασύλληπτους τόσους πολλούς μεταξύ αυτών τους φασίστες, που δεν είναι καλύτερα να το συζητάμε ότι μόνο στην ποινή ή στο φόβο της ποινής μπορεί να βασίζεται η έλλειψη κατανόησης για το ποιος είναι ο άλλος απέναντί του, αν έχει τρίχες στα πόδια, αν έχει ξυρισμένες μασχάλες, αν έχει κουρεμένο κεφάλι, αν του αρέσει να ντύνεται τη γυναικεία ή αν του αρέσει να ντύνεται αντρικά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα χρειαστεί κόπος, χρόνος και όχι, πώς θα σας το πω, χωροφυλακίστικη προσέγγιση του έκανες και πρέπει να βλαφτείς. Χρειαζόμαστε κουμπί ασφαλείας που καθένας να μπορεί να το πατήσει και να ξέρει ότι η δομή, το κράτος και τα πρωτόκολλα δεν αλλάζουν, είτε είναι στο χωριό, είτε είναι στην πόλη, είτε στο ξενοδοχείο, είτε είναι παντρεμένος, είτε είναι ανήλικος, είτε είναι ενήλικας. Σας ευχαριστώ.